Είναι παλιά αρρώστια, έχει ξανάρθει στον κόσμο πολλές φορές, αλλά είχε αρκετά χρόνια να εμφανιστεί. Εμφανίστηκε στην Κίνα τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο για να πούμε έτσι πιο ακριβέστερα, πέρασε το Βιετνάμ, κατέστρεψε το Βιετνάμ, έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά, όπως και η Κίνα, η οποία έσφαξε το 30% των 500 περίπου εκατομμυρίων χείρων που έχει. Πέρασε Βιρμανία και εκεί κατέστρεψε και σιγά σιγά έχει φτάσει στην Ευρώπη. Τα τελευταία κρούσματα που έχουμε είναι στη Βουλγαρία, κοντά μας δηλαδή, και πρέπει να πω είναι μια ιογενής, ένα ιογενές νόσημα, ιός είναι δηλαδή, ο οποίος μεταφέρεται είτε μέσω των τροφών είτε μέσω των επαφών χείρων μεταξύ τους, όμως δεν επηρεάζει τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν μεταφέρεται στον άνθρωπο η ασθένεια αυτή. Αλλά τα ζώα τα οποία βρίσκονται ότι έχουν πάθει, έχουν πιάσει αυτή την ασθένεια, πρέπει να θανατωθούν, όχι το ένα που θα βρεθεί μέσα στο κοπάδι, όλα. Γι' αυτό θα είδατε τελευταία 17.000 χοιρινά σφάχτηκαν στην Βουλγαρία πρόσφατα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Γεωργίας, την αρμόδια διεύθυνση. Πριν από λίγο μίλησα με το Διευθυντή της Ζωικής Παραγωγής, τον κύριο Αλεξανδρόπουλο. Μου είπε ότι γιατί ήθελα να δω αν υπάρχει κάποιο κρούσμα στη χώρα μας. Αυτή είναι η ανησυχία που έχουμε. Δεν υπάρχει κρούσμα στη χώρα μας. Έχουν πάρθει μέτρα και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά συνεχίζονται και από τη σημερινή, στα σύνορα, στις εισόδους δηλαδή, να μην περάσει ο ιός αυτός, είτε μέσω των φορτηγών που περνάνε, που μεταφέρουν ζώα, και έχουν μπει ας πούμε ένα είδος σφουγγαριού στις εισόδους, τα οποία έχουν πέσει απολυμαντικά και περνάει τα αυτοκίνητα πάνω σε απολυμαντικά. Αυτό το πρωτόκανε η Σερβία, τώρα προχωράμε και εμείς και το κάνουμε, και έτσι παίρνονται μέτρα ώστε να μην φτάσει εδώ. Δεν είναι όμως πολύ εύκολο να τα αντιμετωπίσεις όταν έχεις τα αγριογούρουνα, τα οποία δεν έχουν σύνορα και δυστυχώς έχουμε τεράστιους πληθυσμούς αγριογούρνων και μπορεί εύκολα από τη Βουλγαρία παράδειγμα ή από την Αλβανία είτε και από την Τουρκία ακόμα να περάσουν και να μολύνουν και δικούς μας πληθυσμούς. Είστε στην Αργολίδα τώρα, αν ήσασταν στη Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία, τα ίδια θα λέγατε? Βεβαίως τα ίδια θα έλεγα και θα έλεγα στους συναδέλφους, οι οποίοι χειροτρόφοι μετέχουν στο σύνδεσμο στον οποίο εγώ έχω τιμή να προεδρεύω, τα σωματεία τους, ότι πρέπει να πάρουν μέτρα να περιφράξουν σε αρκετό μεγάλο διάστημα από τις μονάδες τους, ώστε να μην πλησιάσουν αγριογούρνα, γιατί πλησιάζουν αγριογούρνα εκεί για να βρουν τροφή. Έτσι ώστε και να είναι κάποιο μολυσμένο, δεν θα μπορέσει να πλησιάσει κοντά στη μονάδα που είναι κλεισμένα τα γουρούνια. Αν βρουν ένα, τον πετάνε, τι ακριβώς κάνουν? Αν βρουν ένα, είναι υποχρεωμένοι αμέσως να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες και θανατώνεται όλο το κοπάδι. Αυτό είναι η δυστυχία, ας πούμε, να μην σε πιάσει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και είδατε τα 17.000. Αυτή μια μονάδα ήταν. Μολύνθηκε με ένα γουρούνι, τελείωσε. Γιατί μετά εξ οφιτσίου, εκ των πραγμάτων, μολύνονται και τα υπόλοιπα. Να μολύνονται στην παραγωγή για τη διατροφή μας, για την εστίαση. Έχουν κίνδυνο αυτά? Όχι. Προς το παρόν όχι. Τα ελληνικά. Όχι, όχι. Δεν κυριεύουμε. Είπα, δεν μεταφέρεται στον άνθρωπο και ιδιαίτερα όταν βράζεται δεν μεταφέρεται. Απλά μολύνει τα άλλα. Αν δηλαδή εμφανιστεί κάπου, μολύνονται τα άλλα και γι' αυτό γίνονται αυτές οι τεράστιες πληθυσμιακές θανατώσεις στα ζώα. Θέλω να πω όμως ότι ακόμα και ένα γουρούνι να έχει κάποιος για το σπίτι του, πρέπει να το προφυλάξει. Δεν πρέπει να ρίνουν αποφάγια στα γουρούνια. Γιατί μπορεί ο ιός, ο οποίος δεν είναι ανθρωπονόσος, να περάσει μέσω του φαγητού που μπορεί να υπάρχει σε ένα φαγητό που δεν ξέρω από πού ήρθε. Συνήθως τώρα και οι γυναίκες περισσότερες από ό,τι ξέρω δεν μαγειρεύουν, παίρνουν έτοιμα, να ήρθε από κάπου, έστω και με τα λάστιχα ενός αυτοκινήτου, έστω και με τις πατούσες κάποιου ανθρώπου, και να μόλυνε εκεί. Γι' αυτό όχι αποφάγια, ελεγμένες στροφές στα ζώα, περιφράξεις και προσοχή, αν βρεθεί έστω και ένα, να ενημερωθεί αμέσως η κτηνιατρική υπηρεσία του κάθε νομού, της κάθε περιφέρειας.